Γεια σας φίλοι μου. Ελπίζω ο ήχος τώρα είναι κάπως καλύτερος. Το παλεύω λίγο, γιατί κάνω εγγραφή απευθείας από τη webcam. Συμπληρωματικά στο χθεσινό μου βιντεάκι θέλω να πω ότι για μένα ο χειρότερος ιός δεν είναι ούτε ο κορονοϊός, ούτε η προηγούμενη ιή. Ο χειρότερος ιός είναι το υπερεγό μας. Και μας βάζω όλους μέσα στο ίδιο τσουβάλι, γιατί στις εποχές της ευημερίας υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά μας, έχουμε ξεχάσει να συνδεόμαστε ουσιαστικά. Ακόμα και οι σχέσεις που συνάπτανε οι άνθρωποι, οι ερωτικές σχέσεις, εμπεριείχαν εγωκεντρισμό, να έχω ένα όφελος. Δηλαδή να είμαι με έναν άντρα ο οποίος έχει χρήματα, έχει κύρος, να βρω μια γυναίκα που είναι όμορφη και να την περιφέρω και να είμαι περήφανος. Το εγώ, να φανώ εγώ. Και ξεχάσαμε την ουσία των πραγμάτων, ξεχάσαμε να συνάπτουμε ουσιαστικές σχέσεις, να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, να ακούμε ο ένας τον άλλον. Πόσο συχνά πραγματικά ακούμε ο ένας τον άλλον? Τις περισσότερες φορές δεν έχετε παρατηρήσει ότι απλά περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος για να πούμε εμείς τα δικά μας, την εξυπνάδα μας? Πόσες φορές συμβαίνει αυτό? Θα σας ξαναπώ, σας παρακαλώ πολύ, αυτή την εποχή να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, ξεχάστε το εγώ. Ξέρω δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί να σκεφτόμαστε σε μια καπιταλιστική κοινωνία εγωκεντρικά, ότι ο επιτυχημένος είναι ο καλύτερος, ο ωραίος είναι ο καλύτερος, ο πρώτος είναι ο καλύτερος και ότι μόνο ο καλύτερος αξίζει. Όλα αυτά είναι ωραία. Δεν θέλουμε να τα καταργήσουμε. Θέλουμε να μπορούμε να κατακτάμε τους στόχους μας. Εξάλλου αυτή είναι και η δουλειά μας. Αλλά δες λίγο πίσω από όλα αυτά. Είναι ωραία να κατακτάς τους στόχους σου. Είναι ωραία να βρεις μια σχέση που σε ικανοποιεί, να έχεις μια δουλειά που αγαπάς. Σε μια εποχή που τείνουν αυτά να γκρεμίζονται ξαφνικά και οι επιλογές γίνονται λιγότερες, χρειάζεται να επιστρέψουμε στην ανθρωπιά και στην ένωση, στη σύνδεση. Γιατί αν δεν είμαστε συνδεδεμένοι, μάλλον πρέπει εδώ να κοιτάζω, αν δεν είμαστε συνδεδεμένοι στις δύσκολες εποχές, χανόμαστε. Δεν μπορεί να χτυπιέται η ανθρωπότητα παγκοσμίως με αυτόν τον τρόπο και να μην είμαστε ενωμένοι. Δες λίγο τι γίνεται στη Γερμανία, με πόσο αγάπη, με πόση ειρηνευτική διάθεση, αν το είπα καλά, με πόση ενότητα, ομαδικό πνεύμα έχουν ενωθεί οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι δικηγόροι, οι νομικοί και προβαίνουν σε ενέργειες για να προστατέψουν το πλήθος, να προστατέψουν τους πολίτες. Είναι τόσο υπέροχο αυτό. Έχουν ενωθεί, αλλά χρειάζεται όλα να γίνονται πολύ ειρηνικά. Και να είναι τόσο ειρηνικά, ώστε να φέρουμε και τους μεσάζοντες με το μέρος μας, με αγάπη, με ενσυναίσθηση και με ανθρωπιά. Χαμογελάστε σε έναν αστυνομικό. Οι αστυνομικοί δέχονται πολύ συχνά αρνητική ενέργεια και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Χαμογελάστε σε έναν αστυνομικό, δώστε του ένα λουλουδάκι. Είναι πραγματικά το καλύτερο, δώστε του ένα λουλουδάκι. Κάτι. Δείξε το ότι είσαι άνθρωπος και σε υπολογίζω. Και ξέρεις κάτι, μη με πολεμάς. Δεν υπάρχει λόγος να με πολεμάς, γιατί είμαστε αδέλφια. Είμαστε αδέλφια. Μπορεί να μην έχουμε γεννηθεί από την ίδια μητέρα, αλλά είμαστε αδέλφια ουσιαστικά, αν το δεις επί της ουσίας. Δεν μας χωρίζουν και πολλά πράγματα. Γιατί να είμαι εγώ καλύτερος από σένα και τι θα κερδίσω, πέρα από μια πρόσχερη ικανοποίηση? Τίποτα. Τίποτα. Μετά είσαι πάλι μόνος, εσύ και το εγώ σου, και δημιουργείται ένα μεγάλο κενό όταν προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους και αυτό το κενό το γεμίζουμε συνήθως με περισσότερη επιτυχία και περισσότερη ανταγωνιστικότητα και περισσότερο μένος έναντι στον άλλον. Και τι κερδίζεις? Τίποτα. Στο τέλος είσαι μόνος και δεν έχεις και φίλους. Οι φιλίες σου δεν είναι αληθινές. Τώρα έχει ανθρωπότητα, όλη η ανθρωπότητα την ευκαιρία, όλη η ανθρωπότητα, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα τώρα, με όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται,
τώρα έχουμε την ευκαιρία να ενωθούμε και να νιώσουμε ο ένας τον άλλον και να κοιταζόμαστε στα μάτια, όχι για να κερδίσουμε κάτι ο ένας από τον άλλον, όχι για να έχουμε κάποιο όφελος. Κοιταζόμαστε στα μάτια για να συνδεθούμε ουσιαστικά. Και ξαναλέω, ρωτάμε τον άλλον, έχεις ανάγκη κάτι, είσαι καλά, τα βγάζετε πέρα. Η μητέρα μου γεννήθηκε μέσα στον εμφύλιο και μου έλεγε ότι ο ένας έδινε λάδι, ο άλλος έδινε όσπρια, ο άλλος έδινε στον άλλον φρούτα, τζαζαβάτια. Βοηθούσε ο ένας τον άλλον, ειδικά στις επαρχίες. Στις πόλεις ήταν πολύ πιο δύσκολο βέβαια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά στις επαρχίες, όπου οι άνθρωποι είχαν καλλιέργειες, ζώα, είχαν γάλα, είχαν τυρί, είχαν δικό τους ψωμί. Οπότε ένας άνθρωπος που ήταν οικοκυρεμένος δεν πεινούσε ποτέ και ανταλλάσσαν μεταξύ τους. Χρειάζεται λοιπόν να ενωθούμε και να σκεφτόμαστε και τον άλλον και να ρωτάμε. Έχεις κάποια ανάγκη, είσαι καλά, πώς νιώθεις με όλο αυτό, πώς είσαι. Okay. Κάντε το και χαμογελάστε ο ένας τον άλλον. Αυτό θα μας δυναμώσει. Η σύνδεση με τους άλλους μας δυναμώνει. Η σύνδεση, η ενσυναίσθηση, η κατανόηση για τον άλλον θα μας δυναμώσει. Αυτό σε δυναμώνει, δεν σε δυναμώνει το εγώ σου. Το εγώ σου είναι εκεί και είναι σαν ένα μικρό ναρκωτικό, μια ένεση ενσουλίνης που σε ανεβάζει εκείνη την ώρα. Και μετά πάλι δημιουργείται ένα κενό. Μέσα από το εγώ νιώθεις συνέχεια κενός και προσπαθείς εθιστικά να το γεμίσεις. Με τι ουσιαστικά, με επιφανειακά πράγματα, με υλικά πράγματα. Τώρα ήρθε η ώρα να αφήσουμε λίγο την αναμέτρηση με τους άλλους και να μάθουμε ξανά να συνδεόμαστε. Βλέπετε, η ανθρωπότητα περνάει διάφορους κυματισμούς και διάφορες φάσεις. Και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Και μέσα στις δύσκολες εποχές δημιουργούνται και πιο ουσιαστικές επαφές, δυναμώνουν οι άνθρωποι και βλέπουν πραγματικά την ουσία των πραγμάτων, τι έχει πραγματικά σημασία για αυτούς. Και αυτό δεν είναι ένα επιφανειακό όφελος. Δεν είναι η ανταγωνιστικότητα, εγώ είμαι καλύτερος από σένα, έχω καλύτερο σπίτι, καλύτερο σύντροφο, καλύτερη δουλειά, μπλα μπλα μπλα. Αυτά δεν έχουν καμία σημασία στα δύσκολα. Στα δύσκολα είμαστε όλοι ένα. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι. Φυσικά θα συνεχίσουμε με το κανάλι με την προσωπική ανάπτυξη, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν. Εγώ δεν μπορώ να προσποιούμε άλλο ότι δεν συμβαίνει τίποτα και συνεχίζουμε με τα ίδια θέματα. Φυσικά θα προσαρμόσουμε την θεματολογία στην εποχή. Και φλερτάτε με τα μάτια. Αγόρια και κορίτσια, φλερτάρετε, φλερτάρετε και μιλήστε, ακόμα και μέσα από τη μάσκα. Μιλήστε ο ένας τον άλλον. Όχι μόνο με τους γνωστούς σας. Κάντε νέες γνωριμίες, ακόμα και με αυτόν υπό αυτές τις συνθήκες. Γιατί αυτό είναι η ύψιστη σύνδεση. Το φλερτ είναι το πρώτο βήμα για να συνάψεις ενδεχομένως μια σχέση, είναι το πρώτο βήμα για να συνδεθείς με το άλλο φίλο και μέσα από το φλερτ σιγά σιγά δημιουργείται ο έρωτας, δημιουργούνται σχέσεις και κάποια στιγμή οικογένειες. Χρειάζεται λοιπόν να μην αποσυνδεόμαστε από τους άλλους, να συνδεόμαστε με τους άλλους. Το πρώτο βήμα είναι τα μάτια, ένα χαμόγελο, μετά μιλάμε, ερχόμαστε σε επαφή, αλληλεπιδράμε μεταξύ μας, δημιουργούνται σχέσεις, δημιουργούνται έρωτες και τα πράγματα συνεχίζουν και η ζωή μας εξελίσσεται. Μην απομονώνεστε και μην απογοητεύεστε. Όλα θα ξεπεραστούν. Με λίγους μόλοπες, αλλά θα ξεπεραστούν, αν είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι, το ξαναλέω, ενωμένοι. Μόνο ενωμένοι θα πάμε μπροστά, από εδώ και πέρα. Όλη η ανθρωπότητα. Φιλάκια πολλά.